Θα πρέπει να πας... Στα νέα έργα τώρα έχουμε εντάξει 4 έργα. Εδώ με προβλήκατε τα προετοίμαστο κύριε Αλουσταντή. 3 είπαμε, 4 την βάλε. Με χθέσα. Λοιπόν, το πρώτο έργο αφορά στην ανάπλαση, είναι μια κουβέντα η οποία έχει γίνει και στο τοπικό συμβούλιο, αλλά και πάρα πολλοί πολίτες έχουν το έχουν σημειώσει. Στο Μαστιχάρι κάτω έχουν να γίνουν παρεμβάσεις στο παλιό πυρήνα, αστικό πυρήνα του χωριού, από την εποχή του Προέδρου του κ. Τάλαντο, που τότε που έκανε τις πρώτες οδοποιίες με τσιμέντα και δρόμους. Και βεβαίως είναι ένα κομμάτι το οποίο θέλει μια μεγάλη παρέμβαση και έτσι προβλέπεται μια ανάπλαση στο παλαιό πυρήνα του Μαστιχαρίου με ηλεκτροφωτισμό, πλαστρώσεις και ό,τι άλλο χρειάζεται. Η δεύτερη φάση της οδοποιίας από εκεί που σταματήσαμε στην δρόμο ΔΕΗ Λυρική, εντάξαμε ένα καινούργιο έργο στο οποίο αφορά μια ομάδα κατοικιών που πραγματικά είναι δυσπρόσιτη και απαιτείται μια παρέμβαση μεγάλη. Είναι η αγροτική οδός η οποία μπαίνει από το κομμάτι της επαρχιακής όπως κατεβαίνουμε προς το Μαστιχάρι και για να προσδιορίσω είναι αυτές που αφορούν τα σπίτια του Βινεμένη ο Ζαχαρία που είναι η οικογένεια Σαλάκη, ο Κωνσταρέλος και κάποιοι άλλοι άνθρωποι εκεί. Και βεβαίως η συντήρηση του Δημοτικού Καταστήματος Αντιμάχιας είναι μια συντήρηση η οποία απαιτείται. Φαντάζομαι ότι θα μεταφερθεί από αυτό το σημείο και θα πάει στις συντηρήσεις δημοσίων κτηρίων, υπολογίζοντας ή προϋπολογίζοντας σε μικρότερα ποσά αυτά τα οποία θα απαιτηθούν. Αυτά όσον αφορούν στην Αντιμάχια, στην οποία επίσης κατανέμεται ένα ποσοστό από τα γενικότερα έργα του οικισμού της Δημοτικής Ενότητας. Σε κάθε δημοτική κοινότητα έχουμε τα γενικά έργα που αφορούν στις συντηρήσεις των οδών, δηλαδή όλους τους τρόπους τους εντάσσουμε σε ένα γενικότερο προγραμματισμό, τα κτίρια τα δημόσια, τα κτίρια τους κοινόχρηστους χώρους, τους υπαίθριους, τους εκπαιδευτικούς κλπ. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση, θα σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που στην κοινότητα αποκεντρώνονται λεφτά για να κάνει και από μόνη της τέτοιου είδους παρεμβάσεις, πέραν αυτού τον οποίο βλέπετε εδώ και βεβαίως πέραν των παρεμβάσεων που θα κάνει ο Δήμος στα κτίρια αυτά. Σε αυτό εδώ ακριβά, σε αυτή εδώ τη συντήρηση των δημοσίων κτηρίων, των δημοτικών κτηρίων, εντάσσεται και το ξεκίνημα της προσπάθειας να κάνουμε παρεμβάσεις σε ένα κύριο το οποίο αγόρασε ο Δήμος Ηρακλειδών και είναι τα σπίτια των αδελφών Καραμπεσίνη, με τις, μια πρόταση του Πολιτιστικού Συλλόγου, με τις παρεμβάσεις είτε σε πρώτη φάση των περιφράξεων και των άλλων κομματολογικών που πρέπει να γίνουν, και των όποιων άλλων παρεμβάσεων μπορέσουμε να κάνουμε μέσα στο 16 στο κτίριο. Το τονίζω αυτό γιατί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αντιμάχιας, πριν από τους πιο δραστήριους, είναι και ο μόνος φορέας που παρά το ότι έχουμε ανακοινώσει μέχρι τώρα και έχει καταθέσει προτάσεις που αφορούν όχι μόνο σε δράσεις του ως Πολιτιστικός Σύλλογος, αλλά και σε κάποιες παρεμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση έργων. Θέλω να κλείσω. Για να μην πολυλογώ, λέγοντάς σας ότι στη νέα κατανομή των έργων από ίδιους πόρους, ο Δήμος και η Δημοτική Ενότητα Ερακλειδών εξακολουθεί να είναι πρώτη με ποσοστό 36,7%, τονίζοντας ξανά την λογική της, την αναγκαιότητα μάλλον για να γίνουν κάποια πράγματα στην Δημοτική Ενότητα Ερακλειδών περισσότερα από αυτά τα οποία έχουν γίνει μέχρι τώρα. Έχει κάποιες φωτογραφίες εδώ η κυρία Καταρζή περάσει, αυτό είναι η πρώτη φάση της ανάπλασης της πλατείας στην Αγία Τριάδα. Ο ηλεκτροφωτισμός που έγινε στο παραλιακό μέτωπο με το πεζοδρόμιο, με το χρηματοδοτούμενο, ο δρόμος προς την Μαστιχάρι το οποίο εκτελέστηκε και το κομμάτι στο οποίο θα γίνουν οι παρεμβάσεις στο δίκτυο του σχεδίου πόλεως στο Μαστιχάρι. Το νέο, η επέμβαση που θα γίνει στο κτίριο της κοινότητας. Και πιο κάτω βλέπετε την κατάσταση η οποία επικρατεί, βέβαια αυτές τις φωτογραφίες
είναι πολύ ενδεικτικές, αλλά έχουν και χειρότερα σημεία στο κομμάτι αυτού του δρόμου. Είναι ένα κομμάτι στο οποίο γίνεται πάρα πολύ κόσμο, στον οποίο θα κάνουμε παρεμβάσεις και θα συνεχίσουμε την ασφαλτόστρωση. Το κομμάτι του ηλεκτροφωτισμού στο πυκνοδομημένο τμήμα του Μαστιχαρίου, το βλέπετε, περιλαμβάνεται στον κύκλο και οι δρόμοι που θα φτιαχτούν. Και το τελευταίο είναι η ασφαλτόστρωση, αυτό ο δρόμος που σας είπα πριν, που είναι η συστάδα των κατοικιών αυτών και είναι σε είτε χωματόδρομος είτε δρόμος που έχει καταστραφεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είπα αρκετά και για την προσοχή σας. Και βεβαίως αυτό το οποίο θέλουμε και το οποίο πολύ εύκολα είναι τις παρατηρήσεις σας. Κύριε Παρακή, δεν είπατε πόσα λεπτά αυτοδιοίκηση στην κοινότητα της Μαγιάς. Πόσα είναι μαγιά, 170.000 ευρώ. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα αυτό και καλά το έκανε και το ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και ο μας. Γιατί γνωρίζετε ότι οι κοινότητες δεν έχουν τεχνικές υπηρεσίες και οργανωμένη δομή για να μπορέσουν να κάνουν τις μελέτες. Περιλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα στη λογική του ότι οι μελέτες θα γίνουν από τις τεχνικές υπηρεσίες και διαδικασία διαγωνισμού, αλλά στην πράξη αυτά τα λεφτά θα διαχειριστούν οι κοινότητες στην παρακολούθησή τους, στην εξέλιξή τους, πέραν των άλλων που θα διαχειριστούν για τις συντηρήσεις. Θα πρέπει να πω και εδώ και να πω ένα ευχαριστώ μια κοινωνοσυμβασμιότητα εδώ, ότι έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία στο Δήμο, στη Δημοτική Ενότητα Ερακλειδών, μετά την κατασκευή των δύο νέων σχολικών κτηρίων και την μετακατάσταση των σχολείων, ήδη έχουμε συζητήσει και θα πρέπει να ευχαριστήσω και από εδώ δημοσίευση ολοκληρώνω την παραχώρηση του συγκροτήματος της Καρδάμενας στον Δήμο, έτσι ώστε να γίνουν μια σειρά από δράσεις εκεί, συντηρήσεις, ό,τι άλλο χρειάζεται, και αυτό το κτίριο να παραμείνει στην κοινωνία, αναπτύσσοντας εκεί άλλες δράσεις, είτε πολιτισμού, είτε εκπαίδευση, είτε βάση τόσο και αποφασίσεις τοπική κοινωνία. Και το θεωρώ υποχρέωση μου να τον ευχαριστήσω και δημόσια εδώ και το είπα και στην κοινότητα της Καρδάμενας, γιατί ξέρετε, πολλές φορές δεν βρίσκεις και ανθρώπους με τους οποίους μπορείς να συνεργαστείς και να μιλήσεις και να σε καταλάβουν, να τους καταλάβεις. Οπότε εμείς έχουμε το πλεονέκτημα εδώ ως κοινωνία να έχουμε τουλάχιστον τον προκαθήμενο της Εκκλησίας, τον οποίο μπορούμε τουλάχιστον να κουβεντιάσουμε και να συμφωνούμε κάποια πράγματα. Γιατί μην περιμένετε και πολλά από πολλούς άλλους να μας ακούσουν ή να μας βοηθήσουν. Εμείς πρέπει να πατήσουμε στα πόδια μας, να πατήσουμε γερά, ο ένας δίπλα στον άλλον, συμπληρώνοντας ο ένας τις δράσεις του άλλου που μπορούμε και βεβαίως με αυτό που λέει ο Σεβασμιότητας συνέχεια, με αγάπη και χωρίς αντιπαλότητες, γιατί δεν προσφέρουν τίποτα αντιπαλότητες. Δεν έχουν τίποτα να χωρίσουμε και έχουν πολύ περισσότερα πράγματα που μας ενώνουν και πρέπει να τα παλέψουμε από αυτά που κατά καιρούς μικρά, μικρότατα ανθρώπινα μας χωρίζουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ο λόγος είναι σε εσάς. Για ό,τι απορίες θέλετε, για συμπληρώσεις, προτάσεις, οι οποίες θα περιληφθούν στο πρόγραμμα έργων, είτε είναι σε αυτό που είδατε μέχρι τώρα, είτε όχι, προσαρμοζόμενο στις οικονομικές δυνατότητες που έχει ο Δήμος. Εσείς θα ολοκληρώσετε το πρόγραμμα και περιμένουμε. Αν θέλετε να μείνετε, εμείς σας θέλουμε. Ερωτήσεις. Ο κύριος Μεταλλείτε ότι δεν άκουσα καθόλου για το νερό. Η ποιότητα του νερού αντιμάχεται. Και η προηγούμενη δημοτική αρχή το είχε τάξει και εσείς το έχετε στο πρόγραμμά σας. Τίποτα δεν είδαμε για την ποιότητα. Επειδή ο πρόεδρος λοιπόν, έστειλε ένα υπόμνημα ο κ. Κιάρης, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, για αυτά τα οποία έγιναν την προηγούμενη περίοδο στην Λιβάκια. Εντάξει, τώρα τι θα κάνουμε. Για άμα φανταστείτε τις την περίοδο από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι αυτό το μήνα, έγιναν μια σειρά από παρεμβάσεις στο δίκτυο
της τόσο υδρονότησης όσο και στο δίκτυο διανομής του νερού στην Αντιμάχεια που αφορά πρώτα απ' όλα στον επανέλεγχο όλων των γεωτρήσεων που υπάρχουν. Το δεύτερο που έγινε εκτεταμένος καθαρισμός και τοποθέτηση νέου αντιληπτικού συμμηχανήματος στη γεώτρηση Σεμέντης που έδωσε 40 περίπου κυβικά νερού την ώρα παραπάνω. Έγινε μια νέα γεώτρηση στο πρώην στρατόπεδο Σουλούφι με καθαρό νερό για την υδρόδοση Αντιμάχειας και της Καρδάμινας ανάλογα με τις ανάγκες των δύο κοινοτήτων. Θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια συνεχής διαδικασία ελέγχου της ποιότητας του νερού από τα εργαστήρια της ΔΕΙΑΚΟ προκειμένου να είμαστε 100% σίγουροι όταν βγάλουμε μια ανακοίνωση και να πούμε ότι αυτό είναι το νερό. Οι μέχρι τώρα αναλύσεις δείχνουν ότι είναι αρκετά καλό το νερό και εάν αυτό συνεχιστεί και στα επόμενα δείγματα που θα πάρουν τους επόμενους μήνες όπως προβλέπει η νομοθεσία θα βγει και επίσημα η ανακοίνωση από την ΔΕΙΑ. Είναι πόσιμο δηλαδή? Αυτό είπα, ότι οι αναλύσεις που γίνονται σύμφωνα με αυτά που προβλέπει η νομοθεσία αλλά ταυτά χρονικά διαστήματα και από διαφορετικά σημεία και από την ίδια την γεώτρηση δείχνει ότι η ποιότητα του είναι καλή. Για να πούμε όμως να ανακοινώσουμε κάτι τέτοιο, κάτι και για το πόσιμο, δείχνει ότι είναι πόσιμο. Για να το πούμε όμως αυτό, πρέπει να συμπληρωθεί μια σειρά μηνιαίων, εβδομαδιαίων και μηνιαίων ελέγχων, έτσι ώστε να είμαστε ότι αυτά είναι εξατέλεγχα και προχωράμε.